Αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 961 Πράξεις των Αποστόλων και δεύτερο κεφάλαιο. Σελίδα 961 Πράξεις των Αποστόλων και δεύτερο κεφάλαιο. «Κι ούτε ήλθεν η ημέρα της Πεντηκοστήσης ανάπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνης έγινεν ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίως φερουμένου και γέμισεν όλων τον οίκονο που ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενη γλώσσε ως πυρός και κάθισεν επί ένα έκαστον αυτών και επλίστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν 10 κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς, από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήττοντο δε πάντες και θαύμαζον, λέγοντες προς αλλήλους ιδού, πάντες ούτε οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούομεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενίε γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε, και οι κατοικούντες την Μεσοποταμίαν, την Ιουδαίαν τέ και Καπαδοκίαν, των Πόντων και την Ασίαν, την Φρυγίαν τέ και την Παμφυλίαν, την και τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρίνην, και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες τι σημαίνει τούτο, άλλοι δε χλεφάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος τον 11, ύψωσε την φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτο ας είναι γνωστόν εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς είστε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας. Αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ και εν τεσσεσχάτες ημέρες λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θέλουσι προφητεύσει και θυγατέρες σας και νεανίσκη σας θέλουσιν διοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θέλουσιν ενυπνιαστεί ενύπνια. Και έτι, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει από του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού, ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη η αίμα πριν έρθει η ημέρα η μεγάλη και η επιφανής. Και πάσω ώστε σαν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Και ας πάμε στην επόμενη σελίδα, να διαβάσουμε πάλι από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 36 εδάφιο. Β' 36 Πράξεις των Αποστόλων. Βεβαίως λοιπόν ας εξέρει πάσο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός, Κύριον και Χριστόν, έκαμε αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν αυτά, ταύτα, ήλθεν εις κατ' η καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, «Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί?» Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και έπρεπε λέγον «Σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς». Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχτέντες των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχές και ενέμεν εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τις προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων και πάντες οι πιστεύοντες ίσανο και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων και διαμήραζον αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους
μετελάν τροφήν εν αγαλιάς και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριο ενώπιον όλου του λαού, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Ο Κύριος λοιπόν προσέθεται μέρα στην Εκκλησία του σωζωμένους, στην Εκκλησία, για την οποία ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε στον Σίμωνα, τον ιό του Ιωνά, προφητικά, ότι ομολόγησε ενώπιον όλων των δυνάμεων ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Του είπε ότι και εγώ, σύ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας εγώ μίσω την Εκκλησία μου, πύλες Άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής, και εγώ θα την οικοδομήσω. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Εγώ θα την οικοδομήσω. Όμως, όταν ήταν πια να φύγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, να σταυρωθεί και εν τέλει να αναλυθεί και να παρουσιαστεί, να εισέλθει ένδοξα προς μεταξύ των νεκρών, πρωτότοκος Υιός του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο «Υιός μου είσαι εσύ, σήμερον εγώ σε γέννησα». Πριν λοιπόν αναλυθεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι στους μαθητές που ήσαν πολύ ταραγμένοι, φοβισμένοι, γιατί τους είχε πει ότι εγώ εκεί που πάω εγώ εσείς δεν μπορείτε να έρθετε, τους είπε να χαίρεστε που φεύγω, γιατί αν φύγω το άλλον παράκλητο να μένει με θυμόν εις τον αιώνα, τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει διότι δεν το βλέπει ούτε το γνωρίζει. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, γιατί μένει μέσα σας και μέσα σας θα έλθει. Μένει μαζί σας και μέσα σας θα έλθει. Πριν αναλυθεί δε, ακόμη προφήτευσε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές, μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει μέσα σας. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αλλά όσοι εμπιστεύθηκαν τα λόγια του Χριστού, που είναι και το σημαντικότερο, να εμπιστεύσετε τα λόγια του Χριστού, πώς υπακούοντας εις Αυτόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η υπακοή περιέχει μέσα ταπείνωση. Δεν μπορείς να υπακούς ή να υποτάσσεσαι, όπως λέει η Γραφή, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενης αλλήλους. Δεν μπορείς να υπακούς αν δεν είσαι ταπεινός. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος ότι ενώ ήταν εν μορφή Θεού δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά λαβόνδουλου μορφή εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του και λαβών κατά το σχήμα και έγινε κατά το σχήμα ως άνθρωπος και στη συνέχεια εταπείνωσε αυτόν πως γενόμενος υπήκοος και μάλιστα μέχρι θανάτου δε σταυρού. Τώρα οι μαθητές έπρεπε να ακολουθήσουν και αυτοί τώρα τον ίδιο δρόμο της εμπιστοσύνης στον Χριστό και στα λόγια του και της υπακοής. Και της υπακοής στο Χριστό και στα λόγια του. Εν τέλει παρέμειναν 120 άτομα. Πιστά και υπάκουα, περιμένοντας τη δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα ερχόταν μέσα τους. Στα Ιεροσόλυμα λοιπόν στο Ανόη, 10 μέρες χούς προσευχής, με υπομονή, με επιμονή, με ελπίδα ότι τα λόγια του Χριστού θα λάβουν χώρα, θα πραγματοποιηθούν και μας φανερώνει ο Θεός ότι την Πεντηκοστή μέρα, την οποία είχε ο Θεός προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου, ήταν η μέρα του θερισμού στην Παλαιά Διαθήκη, της καρποφορίας, την Πεντηκοστή μέρα, δηλαδή 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, που ήταν, όπως είπαμε,
γεγραμμένο, προγραμματισμένο από το Θεό προκαταβολής κόσμου η πεντηκοστή μέρα μετά το Πάσχα, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός πραγματοποίησε την υπόσχεσή Του. Πήρε τον Παράκλητο από τον Πατέρα και εξέχε επάνω σε αυτούς που περίμεναν με υπομονή και ελπίδα και βεβαιότητα, θα τολμούσα να πω, ότι τα λόγια του Χριστού είναι ναι και είναι αυτό το αμήν. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι και το ζητούμενο από τον Θεό για μας. Η εμπιστοσύνη μας στον Χριστό και στα λόγια Του, που έχει σαν την υπακοή μας στο Χριστό και στα λόγια Του. Και ξαφνικά, όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής και είσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, δεν υπήρχε κάτι που να τους χωρίζει, είχαν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες και όσοι είχαν μείνει με μια ψυχή, με ένα φρόνημα, έμεναν στην προσευχή πνοντες την επαγγελία του Πατρός που τους είχε αναγγείλει ο Κύριος τους ο Ιησούς Χριστός πριν αναστηθεί. Και αδελφοί αγαπητοί, αυτή η προσευχή, η προσευχή ομοθυμαδών, με επιμονή, με υπομονή, με ζήλο, έχει αποτελέσματα θαυμαστά στη ζωή του κάθε χριστιανού. Στη ζωή του κάθε χριστιανού. Ακόμη σαν άτομα, πολύ περισσότερο σαν οικογένεια, πολύ περισσότερο σαν εκκλησία. Και ξαφνικά απροειδοποίητα, καθήν δεν στοχαζόντουσαν, καθήν όραν δεν σκεφτόντουσαν ότι θα συμβεί αυτό, περίμεναν, ήξεραν ότι ουχή μετά από πολλές μέρες θα έχει η επαγγελία του Πατρός το Πνεύμα του Άγιο επάνω τους, αλλά όπως και η αρπαγή εξέφνης, καθήν όραν δεν στοχαζόντουσαν, δεν στοχάζονται, σκέφτονται, έγινε ήχος εκ του ουρανού σαν άνεμος που φέρεται βία, ρεύμα αέρος βοή. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο εμφανίζεται στη Γραφή και περιγράφεται από τη Γραφή σαν αέρα, σαν έλεον, δηλαδή, σαν φωτιά, θα πείσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί, και τέλος σαν νερό, ποταμίδα το ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας σας. Εξέφνης λοιπόν έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίου, εγέμισε ο ήχος και ο άνεμος όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και εφάνισαν εις αυτούς γλώσσε ως πυρός διαμεριζόμενε, κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Φωτιά, γλώσσε ως πυρός, δεν ήταν φωτιά οι γλώσσες, σαν φωτιά. Αυτό που πάντοτε μόνο που αυτοί το είδαν, ενώ όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο εμείς δεν βλέπουμε τις γλώσσες ως φωτιά, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, όχι όπως αυτοί θέλανε, αλλά καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Και έτσι δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία του Χριστού, για την οποία, αν θέλετε να πάμε στη σελίδα 1034, να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, 19, 20 και 20, 21 και 22 εδάφια. Σελίδα 1034, μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, 19, 20, 21 και 22 εδάφιο, ιδιαίτερα το 22. Άρα λοιπόν, δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτε των Αγίων και οικοί του Θεού. Επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού,
εν το οποίο Ιησού Χριστό πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου. Και εμείς λοιπόν συνοικοδομούμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου κατοικητήριον του Θεού, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε από τον Ιησού Χριστόν που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, και πάνω σε αυτόν ο Ιησούς Χριστός έθεσε τα θεμέλια των Αποστόλων και των Προφητών, και δια του Πνεύματος του Αγίου προσθέτοντας ο Κύριος τους σωζωμένους, αυτούς δηλαδή που ως ο Πατέρας δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού αναγέννησε, έσωσε, αποκάλυψε τον Χριστό, και ο Χριστός λέγοντας «Κανένας δεν έρχεται σε μένα αν αυτόν δεν τον στείλει ο Πατέρας», τους παρέλαβε και τους πρόσθεσε στην Εκκλησία του, όπου μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου η Εκκλησία γίνεται κατοικητήριον του Θεού, οίκος του Θεού του Ζώντος. Είναι πραγματικά η Εκκλησία ο πνευματικός οίκος του Θεού, όπως ο ναός Σολομώντος ήταν ένας, δεν υπήρξαν πολλοί ναοί, ένας στον οποίο κατοικούσε ο Θεός και φτιάχτηκε ακριβώς με τις οδηγίες του Λόγου του Θεού, και όταν ολοκληρώθηκε πλήρως κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, τότε εισήλθε μέσα η δόξα του Θεού στο ναό, επλήστη ο ναός από την παρουσία του Θεού, από τη δόξα του Θεού, από το Πνεύμα του Άγιο, με τόση δύναμη που οι ιερείς δεν μπορούσαν μέσα και βγαίναν έξω. Έτσι και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένας ναός, ένας οίκος Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας που είναι η Εκκλησία του Ιησού. Γι' αυτό ας πάμε και στη σελίδα 1015 να διαβάσουμε από το ΙΒ κεφάλαιο και 13 εδάφιο, σελίδα 1015, 12 κεφάλαιο και 13 εδάφιο, διότι εμείς όλοι, όσους δηλαδή ο Θεός έσωσε και ο Ιησούς Χριστός πρόσθεσε στην Εκκλησία Του, δια του Πνεύματος εβαπτίστημεν εις εν σώμα. Γίναμε εν σώμα, γινόμαστε ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, του οποίου είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, δια του βαπτίσματος εν πνεύματι Αγίω και πυρή, και ενώνει τους πάντες, Ιουδαίους και Έλληνες, ούλους και ελεύθερους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάκρισης μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στους. Ο Θεός λοιπόν δια του Ιησού Χριστού προσθέτει στην Εκκλησία του σωζωμένους, και δια του Πνεύματος του Αγίου, όπως διαβάσαμε, μας κάνει όλους κατοικητήριον του Θεού. Καθώς δια του ενός Πνεύματος, του ενός, του Αγίου Πνεύματος, εβαπτίστημεν εις ένα σώμα και πάντες εις εν πνεύμα εποτί. Όπως ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού, γιατί η τροφή της ψυχής του εσωτερικού ανθρώπου, της ψυχής του ανθρώπου, είναι ο λόγος του Θεού, με αυτόν τρέφεται, επιβιώνει, συντηρείται και αυξάνει, αλλά και χωρίς να πίνει από τα ύδατα τα ζώντα, που είναι η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να μένει ενωμένη, στερεωμένη. Και τι σημαίνει ενωτερεωμένη? Σημαίνει να υπάρχει ενότητα της πίστεως, μια διδασκαλία, μια
γλώσσα, μια φωνή, τη γλώσσα του Λόγου του Θεού και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ώστε ό,τι και αν αποφασίζει αυτή η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που φρονεί το αυτό, έχουν το ίδιο φρόνημα, την ίδια γνώμη, την ίδια πίστη, το βάπτισμα εν ύδατι, το ίδιο βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Την ενότητα λοιπόν της πίστεως μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να την έχει η Εκκλησία που γίνεται κατοίκον του Θεού. Ενότητα της πίστεως που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει, αν και άγγελος από το ουρανό σας κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Ένα είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας. Και στη συνέχεια να ορθοποδούμε στο λόγο της αληθείας, λέγοντας σπουδάσατε να είστε δόκιμοι εις των Θεών, εργάτες ορθοπόδησης, εργάτες ανεπέσχυτοι, ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά μόνο πρώτον όταν υπάρχει ενότητα της πίστεως, η ενότητα μες στην Εκκλησία, την οποία φέρνει το εν βάφτισμα Πνεύματι Αγίου, όπου δια Πνεύματος Αγίου ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται, καθώς είναι γεγραμμένο, το Πνεύμα το Άγιο θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Στην ενότητα λοιπόν πρώτον της πίστεως, που είναι η ορθοτόμησης και η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού, και στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι η πρακτική και η νοοτροπία τμήμα της Εκκλησίας, που δεν προσθέτει ούτε στην ενότητα της πίστεως, ούτε στην ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, ούτε αφαιρεί κάτι από το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, από αυτία μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους το λέει ακόμη πιο σοβαρά αυτό το γεγονός, και θέλω να το διαβάσουμε. Είναι σελίδα 999, 8 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. 8 κεφάλαιο και 9 εδάφιο. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος. Εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Εάν δεν δηλαδή είστε βαφτισμένοι εν Πνεύματι Αγίου και Πυρί, αν το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας. Βεβαίως με την αναγέννηση ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, για αυτόν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί να υπάρξει αναγέννησης παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, διά του Λόγου του Θεού και διά Πνεύματος Αγίου. Αλλά είναι απαραίτητο να μένουμε στην Ιερουσαλήμ, στην Εκκλησία, στις υποσχέσεις του Θεού, να λάβουμε δύναμη ώστε να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Είναι επάνω μας με την αναγέννηση, αλλά πρέπει να έρθει και μέσα μας βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρί. Επαναλαμβάνω λοιπόν, σεις όμως δεν είστε της σαρκός αλλά του Πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν κάποιος, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε και το Πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου δηλαδή, που είναι συγκεκριμένη, και το επαναλαμβάνω, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Θεού, πως λαβών δούλου μορφή. Εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του, αφού έλαβε δούλου μορφή. Και λαμβάνοντας δούλου μορφή, έγινε όμοιος με τους ανθρώπους. Και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Και τότε εταπείνωσε τον εαυτό του. Τότε, όταν ευρέθηκα κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Πως γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού.
Γι' αυτό, επειδή εταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, ο Θεός τον υπερήψωσε και έδωσε εις αυτόν το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει επ' ουρανίων και επ' υγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα της επίσκεψης του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός σύστησε το ναό του, το κατοικητήριό του, ξεκινώ από τους 120 άνδρες και γυναίκες, καθώς δια του Ιησού Χριστού εξέχε το Πνεύμα το Άγιο, επί πάσαν σάρκαν. Και το σημείο και η απόδειξη πίστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, ήσαν ότι λαλούσαν γλώσσες μεγαλύνοντες των Θεών, όχι όπως αυτοί ήθελαν, αλλά όπως το Πνεύμα το Άγιο έδιδε εις αυτούς. Και ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους ομολογεί λέγοντας ότι εγώ δόξα το Θεό ευχαριστώ ότι μιλάω περισσότερες γλώσσες από όλους εσάς. Αλλά μέσα στην Εκκλησία προτιμώ 5 λόγους να λαλήσω δια του νόμου και όχι άγνωστες γλώσσες δια Πνεύματος Αγίου, 5 λόγους να μιλήσω δια του ναός μου για να κατηχήσω και άλλους παρά μυρίους λόγους δια Πνεύματος με γλώσσα αναγνώριστον, ώστε οι γλώσσες δεν είναι, οι γλώσσες είναι διασημείων όχι προς αυτούς που πιστεύουν ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο, αλλά προς αυτούς που δεν πιστεύουν στο Λόγο του Χριστού και στη βάφτιση εν Πνεύματι Αγίου και πυρί που ο Θεός είπε. Η προφητεία όμως δεν είναι σε αυτούς που δεν πιστεύουν, αλλά σε αυτούς που πιστεύουν, ώστε εάν συνέλθει όλη η Εκκλησία επί και λαλούν πάντες γλώσσες αγνωρίστους δια Πνεύματος Αγίου, πώς όταν θα εισέλθουν ιδιώτες και άπιστοι δεν θα πούνε ότι είναι μενόμενοι, όταν εισέλθουν αυτοί που δεν ξέρουν, οι ιδιώτες, και οι άπιστοι αυτοί που δεν υπακούν και δεν πιστεύουν και δεν υπακούν το Θεό, δεν καταλαβαίνουνε, διαπίστεως, θα πούνε ότι αυτοί όλοι είναι τρελοί. Εάν όμως όλοι προφητεύουνε, πάντες προφητεύουνε, και εισέλθει κάποιος που δεν ξέρει και είναι ιδιώτης, άπιστος ιδιώτης, ελέγχεται από τον προφητή, από τον προφητικό λόγο, από όλους που προφητεύουν και τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά και έτσι πεσών κατά πρόσωπον θα προσκυνήσει το Θεό κηρύττων ότι ο Θεός είναι πραγματικά ανάμεσα σε αυτούς. Εκείνη λοιπόν την ημέρα δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, το κατοικητήριο του Θεού, ξεκινώντας μέσα από αυτούς τους 120 ανθρώπους. Όμως εκεί γύρω ήσαν διάφοροι Ιουδαίοι που είχαν έλθει για την γιορτή της Πεντηκοστής και ακούγοντας να μιλάνε ξένες γλώσσες που δεν καταλάβαιναν, οι 120 άντρες και γυναίκες, αυτοί που ήσαν έξω καταλάβαιναν. Ένας άκουγε στη δική του γλώσσα να μιλάνε οι άνθρωποι που δεν ήξεραν τη γλώσσα του και να μεγαλύνουν το Θεό. Όπως μας φανερώνει ο Χριστός ότι δεν θα αναφέρω ειρήνη αλλά μάχαιρα, η μάχαιρα του Λόγου του Θεού έγινε το πρώτο σχίσμα των ακουόντων. Άλλοι έλεγαν ότι είναι μεστή γλυκή γλυκού ίνου, γεμάτη από πιωμένη από γλυκό κρασί μεθυσμένη. Και τι ωραία που τους καταλάβαιναν ότι ακούγονταν σαν μεθυσμένοι.
Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Μη μεθύσκετε με ίνο, το οποίο είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου». Όταν δύναμης του Πνεύματος του Αγίου, πραγματικά ο άνθρωπος αισθάνεται τέτοια αγαλίαση, τέτοια χαρά, τέτοια αγάπη, που είναι σαν να είναι μεθυσμένος, αλλά όχι από κρασί, από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Οι άνθρωποι λοιπόν που άκουγαν, άλλοι έλεγαν ότι είναι μεθυσμένοι και άλλοι έλεγαν τι σημαίνει τούτο. Και έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Απόστολο Πέτρο, όπως ήταν προδιαγεγραμμένο, όπως είπαμε, προκαταβολής κόσμου, να φέρει ενώπιον των ακουόντων, πάντοντων, το πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν το κήρυγμα είναι δια Πνεύματος Αγίου, τότε τα αποτελέσματα είναι να έρθει σε κατάνοιξη καρδιά των ανθρώπων. Πρώτη φορά άκουσαν οι άνθρωποι να κηρύτεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Βεβαίως, ο Θεός μας ο Ιησούς Χριστός σε κήρυτε δια Πνεύματος Αγίου, αλλά ήτανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήλθε για να αποκαλύψει στους ανθρώπους τη μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, για να φέρει στους ανθρώπους υγιένουσα διδασκαλία, νέα διδαχή και για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από την καταδυναστεία του διαβόλου. Τώρα όμως ήρθε ο καιρός να μην κηρύττει ο ίδιος ο Κύριος, αλλά να κηρύττει μέσα από αυτούς τους ανθρώπους και πάλι ο Χριστός, αλλά τώρα δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι λοιπόν, εξήγησε ο Απόστολος Παύλος, μεθυσμένοι καθώς εσύ νομίζετε, γιατί είναι 9 η ώρα το πρωί. Αλλά αυτό που ακούτε τώρα είναι το ρηθέν δια του Ιωήλ. Και μέσα σε λίγα εδάφια περιγράφει όλη την ιστορία της Εκκλησίας ο Απόστολος Πέτρος, καθώς επαναφέρει στη μνήμη των ακουόντων την προφητεία του Ιωήλ. Πρώτον λοιπόν, πρώτη Αποστολική Εκκλησία. «Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θα εκχέω από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και θα προφητεύουν οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας, οι νεανίσκοι σας θα δουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιαστούν ενύπνια». Μέσα σε ένα εδάφιο την πνευματική ζωή, την ζωή δια Πνεύματος Αγίου που θα ζουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία που ξεκίνησε από την ημέρα της Πεντηκοστής, ιδιαίτερα την περίοδο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της πρώιμης φροχής. Η ζωή λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου της Εκκλησίας, η πνευματική ζωή της Εκκλησίας, περιέχει πρώτα το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και την πλήρωση, γιατί το βάφτισμα είναι η πρώτη πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Δεύτερον, προφητείες από τους ιούς και τα στιγατέρα σας φυτεύουνε λέγοντας ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και θα φέρουν μήνυμα από τον ουρανό δια Πνεύματος Αγίου σύμφωνα πάντοτε με το Λόγο του Θεού, οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά. Δεύτερον, οι νεανίσκοι σας θα δούνε οράσεις. Αμέσως μπαίνουμε την προφητεία στις αποκαλύψεις του Θεού δια οράσεων. Με οράσεις λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο θα οικοδομεί, θα παρηγορεί, θα ενισχύει, θα προτρέπει την Εκκλησία του Χριστού, αλλά ιδιαίτερα τους νέους, που είναι η ωραιότερη χαρά, αδερφοί, που έχω νιώσει στη ζωή μου, ήταν όταν είδα για πρώτη φορά τον Κύριο να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο το γιο μου τον Τίνο. Έκλαιγα από χαρά. Συγκλονιστική εμπειρία να βλέπεις το να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο το γιο μου που δεν ήταν και το καλύτερο παιδί. Καλός ήταν, αλλά όχι ο καλύτερος. Δόξα στο Θεό.
είναι ανίσχυσας λοιπόν θράσης, αλλά και πόσοι δεν έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει, παιδιά να βλέπουν και ο Θεός να τους αποκαλύπτει οράσεις. Και εκείνο που είναι εντύπωση εμένα από τις οράσεις είναι στα μικρά παιδιά ιδιαίτερα, που είναι σχεδόν ίδιες. Θυμάμαι την Αλεξία όταν ήταν 3 ετών, που το θυμάται ακόμη, την είχε πάρει ο Κύριος και την είχε πάει στον ουρανό και της έδειξε τη Νέα Ιερουσαλήμ. Της έδειξε το σπίτι της και μας το εξηγούσε και μας το περιέγραφε. Όταν είχε έρθει, πήγε λέει στο σπίτι, το κλειδί, ήθελα να το πάρω και μου λέει όχι τώρα, όταν θα ξανάρθεις. Και ήταν τόσο ωραίος ο Κύριος. Αλλά εγώ λέω για τα δικά μου τα παιδιά, αλλά όλα τα παιδιά για τις εμπειρίες. Θυμάμαι τη Χριστίνα, ένα βράδυ, πάλι μικρή ήταν, 8-9 χρονών, αφού κάναμε προσευχή, πήγε στο δωμάτιό της να κοιμηθεί, σε λίγο βγαίνει και μου λέει «Παπά, τι είναι βρε Χριστινούλα», της λέω. Μου λέει «Είναι ο Κύριος στο δωμάτιο». Όταν τα άκουσα εγώ, γιατί ήξερα πια πόσο ωραία εμφανίζεται ο Θεός, της λέω «Πώς ήτανε, ο Λέος, δεν μπορώ ακόμη, ο Λέος». Και ξαφνικά εκεί που μου μίλαγε, χάνει τα μάτια της και μου λέει «Νάτος, και τώρα τον βλέπω». Αλλά πάρα πολλές εμπειρίες έχουμε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα από την παρουσία του Αγίου. Πολλές και διαφορετικές. Θα υπάρχουν λοιπόν προφητείες, θα υπάρχουν οράσεις και οι πρεσβύτεροι σας θα ενυπνιάζονται ενύπνια. Θα τους επισκέπτεται και θα τους μιλάει με ενύπνια, όχι με όνειρα. Κοιλιακά, όπως λέω εγώ, ή καρδιακά, που βλέπει ο πεινασμένος, λέει, καρβέλια ονειρεύεται. Ενύπνια Πνεύματος Αγίου. Αυτή λοιπόν είναι η πρώιμος βροχή και η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Συνεχίζει στο 18 εδάφιο και ακόμη «Επί τους δούλους μου στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία και δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες την όψιμο βροχή θέλω εχέι από του Πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει». Η αλήθεια είναι ότι ο Κύριος στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έδωσε αποστολή να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και να στηριχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη. Στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία μια προφητεία μοναδική: ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Κανένας άλλος δεν μπορεί μόνο δια Πνεύματος Αγίου να κηρύξει, να προφητεύσει, βλέποντας τα σημεία στον κόσμο και βλέποντας τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία. Εγώ σας το έχω ξαναπεί, όταν μπήκα στην Εκκλησία το 83, ρώταγε, θυμάμαι τότε, ο αδερφός ο Λούις, πόσοι είσαστε βαφτισμένοι, πριν δηλαδή 30 χρόνια περίπου, 29, 28 πόσο είναι, και ήταν το 1. Τώρα, πόσοι είσαστε βαφτισμένοι, για σηκώστε το χέρι σας. Ψηλά, ψηλά, ψηλά. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέποντας λοιπόν τα σημεία στον κόσμο, αλλά και τις ενέργειες του Θεού μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, πόσοι μιλάτε γλώσσες, αδερφοί, ξένες, για το χέρι σας. Σηκώστε, μην τρέπεστε, αδερφοί. Δόξα στο Θεό. Πόσοι προφητεύετε, αδερφοί, για σηκώστε το χέρι σας. Πόσοι έχετε προφητεία. Μην τρέπεστε, σηκώστε το χέρι σας. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσοι έχετε οράσεις, αδερφοί, για σηκώστε το χέρι σας. Βλέποντας λοιπόν τις ενέργειες, μερικοί σηκώνετε δειλά-δειλά, δεν πειράζει, είσαστε συναισθαλμένοι. Βλέποντας λοιπόν τις ενέργειες του Πνεύματος, αλλά και την προσωπική μας εμπειρία ο καθένας, έχομεν παρησία
Και είναι καλό να μην αποβάλλουμε την παρησία μας, η οποία έχει μεγάλη μισθαποδοσία, αλλά να κάνουμε υπομονή για να πράττουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Πατρός και να μην φοβόμαστε, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Τελευταία λοιπόν Αποστολική Εκκλησία έχει παρησία να ομολογεί, να κηρύττει, να προφητεύει, δια Πνεύματος Αγίου να ομολογεί ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. 19 εδάφιο. Περνάμε λοιπόν τώρα πια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, στην εφταετία του Αντίχριστου, και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα. Αυτή είναι η περίοδος της εφταετίας που θα είναι η οργή του Θεού. Ο Χριστού δεν θα είναι μέσα στην οργή του Θεού, όπως ποτέ ο λαός του Θεού δεν ήταν μέσα στην οργή του Θεού, ούτε στον κατακλυσμό του Νόε, που η οργή του Θεού έπνιξε πάσαν σάρκα, με εξαίρεση τον Νόε, τη γυναίκα του, τους γιους του και τις νύφες του, τους οποίους έβγαλε με το λόγο του Θεού και τους έδωσε οικοδομήσουνε κυβωτό, για τις οποίες και εσώθησαν. Αλλά και πολύ αργότερα πάλι, όταν η οργή του Θεού απεκαλύφθη στα Σόδωμα και τα Γόμορα, επρόκειτο να αποκαλυφθεί στα Σόδωμα και τα Γόμορα με βροχή θείου και φωτιάς, και πάλι ο Κύριος έβγαλε το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του, άσχετα αν η γυναίκα του δεν έμεινε πιστή μέχρι τέλους και έστρεψε το βλέμμα της πίσω, έβγαλε τους δικούς του, ώστε να μην βρίσκονται μέσα στην Θεού που θα ερχόταν στα Σόδωμα και στα Γόμαρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός θα βγάλει το λαό του, την εκκλησία του, πριν αποκαλυφθεί η οργή του Θεού, και μάλιστα η οργή του αρνίου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας προτρέπει με μεγάλη επιμονή: προσέχετε εις σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μοριμνών βιωτικών, και επέλθει ευνίδιος εφ' ημάς η μέρα εκείνη, διότι παγίδα θα επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Σεις όμως αγρυπνείτε δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να κατακτήσετε, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση, και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Στο τέλος δε της εφταετίας, και αφού γίνει ο γάμος του αρνίου του Ιησού Χριστού με την Εκκλησία επάνω στον ουρανό, παρουσία και κλειμένων, τότε με τα πάντων των Αγίων της Εκκλησίας και όλων των άλλων Αγίων, των οποίων τα ονόματά τους βρέθηκαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα κατέβει ο Κύριος επί της γης, κρίση επάνω στα στρατεύματα του Αντίχριστου και του Ψευδοπροφήτη, και πάνω σε όλους που έλαβαν το χάραγμα, προσκύνησαν την εικόνα και δέχτηκαν το όνομα του Χριστού. Και το συμπέρασμα 21 εδάφιο: «Πας όμως όποιος αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί». Από την ημέρα της Πεντηκοστής μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και υπακούσει στα λόγια του Χριστού θα σωθεί. Μέσα λοιπόν σε τρία εδάφια, ο προφήτης Ιωήλ, ο προφητικός λόγος του Θεού, περιγράφει την πορεία της ανθρωπότητος, έτσι όπως αρχίζει κατά το Θεού, δια του Ιησού Χριστού τον οποίον απέστειλε, και εν πνεύματι Αγίω, το οποίο υποσχέθηκε, όπως είναι γεγραμμένο,
σε εσάς, στα παιδιά σας δεύτερον, σε όλους τους εις μακράν τρίτον και σε όλους όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών τέταρτον. Τώρα ζούμε, αδερφοί αγαπητοί, αυτή την ωραία χάρη, την απόλυτη θα τολμούσα να πω χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Όμως προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί είναι γραμμένο δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και δύο γυναίκες θα είναι στο μήλο, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι 10 ήταν οι Παρθένοι αναγεννημένοι, αλλά οι 5 ήσαν φρόνιμες και οι άλλες 5 ήταν μωρές και δεν το είχαν καταλάβει. Γιατί αν το είχαν καταλάβει, θα είχαν μεριμνήσει. Δεν το είχαν καταλάβει. Γι' αυτό και εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι, αλλά εκείνο που, για την αρπαγή της Εκκλησίας, εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Χριστός για μας. Ας προσευχόμαστε λοιπόν να μας αποκαλύπτει ο Θεός ασύ μας, γνωρίζοντας ότι η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο. Πάντοτε σε κίνδυνο. Εκείνο που χρειάζεται, ζούμε στην παρουσία του Θεού, να απολαμβάνουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει καθέναν που το πιστεύει, και να γευόμεθα την πλήρωση και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που άλλωστε είναι δεδομένο, είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού κοσμεί την εκ του δια Πνεύματος Αγίου. Και όταν λέμε Εκκλησία, εννοούμε τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά και όλους μαζί. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα σε κοσμήσει, ώστε να σε καταστήσει νύμφη και κοσμημένη, μία Εκκλησία, Αγία, Καθολική, Αποστολική, μία Εκκλησία αμόμητο, ένδοξη, μία έχουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητήτων, τιούτων, μία Εκκλησία που δεν είναι σαν τις 60 βασίλισσες, ούτε τις 80 παλακές, ούτε σαν τις αναρρύθμιτες νεάνιδες, αλλά είναι η μία υπεριστερά του Χριστού, υπέρ του Θεού, την οποία αυτή ο Κύριος θα παραλάβει. Μία που θα είναι σε όλη την έκταση της γης, σε όλη την οικουμένη, που όμως θα έχει πάρει απόφαση μέσα στην καρδιά. Ο κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά θα έχουν πάρει απόφαση να ζουν με τον Χριστό, να ζουν για τον Χριστό και να περιμένουν τον Χριστό. Αμήν.